Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα πάλι μαζί, μετά από μία εβδομάδα, σε ένα άλλο δύσκολο θέμα, το οποίο έχουμε δεχθεί πάρα πολλά γραμματόχια, όχι αυτή τη βδομάδα βέβαια, αλλά αυτό το εξάμηνο θα λέγα. Ξέρετε, αθροίζουμε ανά καιρούς, έτσι, τα πιο βασικά ερωτήματα τα οποία τίθενται και εκτός των άλλων, εκτός των mail που λαμβάνουμε, έχουμε και τις ερωτήσεις οι οποίες πέφτουν εδώ μέσα στη σχολή και έτσι μπορούμε να έχουμε μια κάποια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ερωτήσεων οι οποίες αφορούν στους θεατές και φίλους μας. Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα έπρεπε να θίξουμε σήμερα είναι σχετικό με, όπως γράψαμε, οι χώροι οι οποίοι πραγματικά δίνουν πρόσβαση προς τη γνώση της ζωγραφικής ή των εικαστικών τεχνών γενικότερα. Ένα θέμα δύσκολο και ένα θέμα δύσκολο διότι ο ομιλητής αυτή τη στιγμή καλείται να εκπροσωπεί και μία σχολή. Ένα χώρο τέλος πάντων, ο οποίος είναι κέντρο διαβιομάθησης και θα πρέπει, τώρα πρέπει να σας μιλήσω ή ελληνικά ή φραγκολεβαντίνικα. Νομίζω ότι κατανοούμαστε. Πρέπει να αρχίσω ευγένειες και να λέω όλοι χώροι καλοί είμαστε, έτσι. Αλλά τα ερωτήματα ζητάνε και λένε ότι πού πρέπει να πας για να κάνεις αυτό και τι να κάνεις εκεί και τι να κάνω εδώ. Δεν έχω καμία πρόθεση να υπερασπίζομαι ότι η σχολή μας είναι καλύτερη σε όλο τον κόσμο κτλ. Και όλες οι άλλες να πάνε να καούν. Θα προσπαθήσω όσο πιο ικανά μπορώ και γι' αυτό θα κριθώ για ό,τι πω και βεβαίως θα επαναλάβω ότι ό,τι πω είναι υποκειμενισμοί, είναι δικές μου απόψεις, δεν ζητώ να τις ενστερνιστεί κάποιος. Λέω δημοσιογραφικά, σαν δημοσιογράφος που είχα κάνει μια έρευνα και έλεγα ότι αυτά βρήκα στην έρευνα, αυτά σας λέω. Όλα επιδέχονται αφισβήτησης. Έτσι, εμείς πρέπει να πούμε μες στην πολύχρονη αυτή εμπειρία μας το τι πιστεύουμε ότι είναι αυτοί οι χώροι οι οποίοι μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και να μάθει τι. Λοιπόν, έχουμε περάσει, εγώ στη ζωή μου, έχω περάσει πολλά πανεπιστήμια, άλλοτε ως έτσι, άλλοτε ως αλλιώς, ως συνεργάτης ή υπό ποια άλλη ιδιότητα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να μεταφέρω αυτή τη γνώση και από το εξωτερικό και εδώ και να δούμε εδώ πέρα στην ελληνική πραγματικότητα τι μπορούμε να βρούμε. Για να δούμε λοιπόν ότι πρώτα δεν ζητάω ούτε κατανόηση ούτε τίποτα. Θα μιλήσω όσο πιο ελεύθερα μπορώ με ό,τι γνώση έχω και ο καθένας έχει βήμα και εκείνος να υπερασπιστεί αυτά τα οποία σκέφτεται. Εγώ θα κοιτάξω πραγματικά, όπως σας είπα, να μην εξοραίσω το δικό μας χώρο λέγοντας επένους ή διθυράμους, αλλά να θέσω τα πράγματα όπως θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου βέβαια, και αυτό να το μετρήσετε έτσι. Λοιπόν, πραγματικά η θέση μου είναι δύσκολη για να πει κάποιος ότι είναι αντικειμενική η άποψή μου, έτσι θα υποθήσω τέλος, αλλά εγώ οφείλω να πω αυτά που νιώθω ότι ανήκουν στο κομμάτι αυτό το οποίο θα ασχοληθούμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, ο καθένας έχει δει ότι όταν λόγου χάρη θέλει να πάει μία εκδρομή, θέλει να πάει κάπου, ας πούμε μία εκδρομή, όταν γυρίσει το πούνε ωραία ήταν εκεί, θα πει εντάξει, ωραία ήταν. Μου άρεσε η θάλασσα, μου άρεσε εκείνο, μου άρεσε το άλλο. Δεν μου άρεσε εκείνο, μου άρεσε τα άλλα. Σιγά μου ωραία το πει άλλο. Είναι πολύ ωραίο μέρος, έχει πολύ ωραία θάλασσα, ωραίο φαγητό κτλ. Βλέπετε ότι η αντιμετώπιση είναι βάση των προσδοκιών που έχει ο καθένας και το τι του άρεσε και τι δεν του άρεσε. Δηλαδή, όταν βλέπει τη θάλασσα πολύ ωραία, γιατί έχει δει άλλες θάλασσες ωραιότερες, άλλος που έχει δει, ξέρω εγώ, μια λίμνη στο χωριό του, αυτό του φάνηκε αρχιπέλαγος, ξέρω εγώ. Παδησία. Λοιπόν, έτσι, για να έχουμε μία σωστή ερώτηση για το ποια είναι η ιδανική σχολή, η καλή σχολή, η σχολή εκείνη η οποία καλείς εσύ να ακολουθήσεις για να μάθεις εικαστικές τέχνες, είναι
ένα άλλο ερώτημα που προέχει. Ποιος ρωτάει? Και όταν ρωτάει, τι ακριβώς ρωτάει? Θέλω να σπουδάσω τέχνη, δικαστική τέχνη. Θέλω να σπουδάσω κάτι από τέχνη, κάτι λίγο, κάτι περισσότερο. Οπότε δεν είναι σαφές το ερώτημα. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία λένε θέλω να ζητήσω επαγγελματική αποκατάσταση, άρα ζητάω να μάθω αυτό που θέλω όσο καλύτερα μπορώ. Σε ένα τέτοιο ερώτημα, εκεί πρέπει να δούμε ότι που θα μπορούσε να απευθυνθεί αυτός ο άνθρωπος, εάν ήθελε. Ένας άλλος που βγήκε στη σύνταξη ή είναι άνεργος αυτόν τον καιρό και λέει τι να κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο, καφενείο, να πάω να βλέπω σύρια, αλλά δεν μ' αρέσουν, δεν πάω να κάνω λίγο γυμναστική ή να πάω σε ένα χώρο διδασκαλείο ή να μάθω λίγο ζωγραφική. Οπότε βλέπετε, ακόμα και αν και οι δύο άνθρωποι δηλώσουν ότι πάω για ζωγραφική, δεν έχουν πάει για τον ίδιο στόχο. Οπότε πρέπει να ξεχωρίσουμε πολύ καθαρά πρώτα αυτό το πράγμα, ότι τι ακριβώς είναι το αίτημα του καθενός που θα ήθελε να διδαχθεί το εικαστικό πεδίο, και μετά θα βρούμε ότι πού θα μπορούσε να πάει. Άρα πρέπει πρώτα να κατηγοριοποιήσουμε αυτή την ερώτηση. Θέλω να πάω λίγο να περάσω την ώρα μου. Να κάνω ή να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Να δούμε τι μπορεί να προσφέρει μία κατηγορία που πρέπει να την ξεχωρίσουμε. Στην ψηλή κατηγορία, στην περίοπτη θέση, πάντα είναι ένα πανεπιστήμιο. Οι κρατικές σχολές, μάλλον, οι κρατικές σχολές καλλιτεχνών, είναι ό,τι ιστορικότερο, καλύτερο, αρτιότερο, με ιστορία, έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Εκεί δεν μπορεί να πεις τίποτα, και αν εγώ από την ίδια θέση έχω πει πολλές φορές αρκετά αρνητικά για την παιδεία και για το κομμάτι αυτό, συγκριτικά όμως με τους χώρους οι οποίοι ενυπάρχουν αυτή τη στιγμή, το πιο γερό χαρτί που θα προτιμούσε σίγουρα ο κάθε Έλληνας που θα ήθελε να σπουδάσει τις εικαστικές τέχνες, η πρώτη σκέψη ήταν η κρατική σχολή καλών τεχνών. Επειδή έχει ιστορία, επειδή παρέχει δωρεάν εκπαίδευση, επειδή παίρνεις πτυχίο το οποίο μπορεί να διδάξεις και να μείνεις ως καθηγητής, αν θέλεις, σε ένα γυμνάσιο, ένα λύκειο, τα λοιπά, σε ένα σύλλογο, σε διάφορους χώρους, οι οποίοι θα ήταν αναγκαία η παρουσία σου ως εκπαιδευτού. Λοιπόν, άρα στην πρώτη αυτή ιεραρχία μπαίνουν οι κρατικές μας σχολές, δηλαδή οι οποίες είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σχάτος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι η Φλόρινα, που παρέχει ένα λιγότερο καθαρό πρόγραμμα, δηλαδή ίσως είναι πιο θεωρητικό μου φαίνεται, και πρόσφατα μου φαίνεται από φέτος λειτουργεί και των Ιωαννίνων, το οποίο σταμάτησε να είναι πλαστικών τεχνών και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έγινε σχολή καλών τεχνών επίσης και αυτή. Δεν με βρίσκει σύμφωνο η απόφαση και για πολλά πράγματα από αυτά, αλλά αυτή είναι η δομή, αυτή τη στιγμή αυτά υπάρχουν και εύχομαι να είναι ακόμα καλύτερα. Εγώ δεν εύχομαι να μην πάει καλά η κρατική σχολή, εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Η κρατική σχολή είναι εκείνο το κριτήριο το οποίο ορίζει και τη σχέση των άλλων σχολών απέναντι στο διδακτικό κομμάτι. Δηλαδή, μια πολύ κακή σχολή, αν ήταν η κρατική, θα ήταν πολύ εύκολο για κάθε μια καλή σχολή, έτσι, ιδιωτική, να είναι καλύτερη από αυτήν. Οπότε αυτό δεν θα ήταν καλό. Θα έπρεπε ο άνθρωπος ο οποίος θα ξεκινήσει να σπουδάσει στη σχολή καλών τεχνών, να πρέπει να μπορεί να πάρει μια καλή εκπαίδευση. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα σχολιάσω τώρα. Δεν είναι το θέμα μου το είδος
αυτό που θα λάβει είδε ο σπουδαστής, αν είναι καλό ή κακό, δεν θέλω να κρίνω τέτοια πράγματα. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Σήμερα ασχοληθούμε το τι διδάσκει η κάθε σχολή και πού μπορεί να απευθυνθεί. Άρα, η κρατική σχολή παραμένει μια αξιόπιστη πρόταση. Στο κομμάτι είπαμε ζωγραφικής. Στη δεύτερη αμέσως θέση δεν υπάρχει άλλη κρατική σχολή με ίδιο αντικείμενο, εκτός από τη σχολή καλών τεχνών δηλαδή. Εκεί θα βρούμε ιδιωτικές σχολές, που είναι τα κολέγια, εμείς, κέντρο διαβίου μάθησης. Και εδώ πρέπει να κάνω ένα διαχωρισμό. Στα δύο κολέγια τα οποία ασχολούνται και αναφέρουν μέσα στην ύλη τους fine art, ενδεχομένως, μπαίνει το εφηρμοσμένο μέρος, δηλαδή μπαίνουν υπολογιστές. Δηλαδή δεν είναι η ζωγραφική όπως την έχουμε γνωρίσει από αναγέννηση μέχρι σήμερα με όλη την εξέλιξή της, αλλά μπαίνει ένα εφαρμοσμένο μέρος διδασκαλίας, το οποίο ο νέος σπουδαστής διαχειρίζεται σε πλαίσια design κυρίως, τη ζωγραφική και λιγότερο ως εικαστικό κομμάτι. Αυτό ήταν η δική μας επιθυμία, ότι η ζωγραφική κατά τα πρότυπα της φιλοσοφίας των αισθητικών αξιών να το ακολουθήσουμε όσο πιστά γίνεται, βεβαίως με την όλη εξέλιξή της όπως είναι σήμερα. Αλλά ο σπουδαστής στη δική μας σχολή θα θέλαμε να μπορεί να έχει γνώση από την αναγέννηση έως και σήμερα. Απόλυτη καλή γνώση δηλαδή, ότι θα μπορούσε να κάνει κάθε πανεπιστημιακή σχολή. Ακολουθούμε το ίδιο λοιπόν σύστημα και εμείς προσπαθούμε μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που λειτουργούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ενός κοινού, το οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι, εκτός της κρατικής σχολής δεν είχε μία αξιόπιστη πρόταση. Στα 25 αυτά χρόνια της λειτουργίας μας θεωρούμε ότι έχουμε πείσει το ελληνικό κοινό ότι παρέχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα Fine Art, που είναι διάρκειας 4 ετών, και μέσα σε αυτό περικλείονται από την αναγέννηση έως το σήμερα, με ό,τι μαθήματα γίνονται σε κάθε πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Ευρώπη, η Αμερική. Βέβαια, ξέρετε ότι και τα πανεπιστήμια έχουν διαφοροποιημένη ύλη, αλλά ουσιαστικά στέκονται σε κάποιες προδιαγραφές, οι οποίες είναι σημαντικές. Δηλαδή, στέκονται στο κομμάτι δημιουργία, έμπνευση, φιλοσοφία. Αλλά κυρίως η λέξη δημιουργία πρέπει να είναι το επίκεντρο της όλης φιλοσοφικής σκέψης και όχι να είναι κάτι άλλο, λόγω χάρη να είναι ένα κομπιούτερ ή ένα ψηφιακό, οποιοδήποτε άλλο μέσο, το οποίο να βοηθάει προς την κατεύθυνση της επίλυσης των απόψεών μας. Θεωρούμε ότι το δικό μας εργαλείο, παρόλο ότι και στο δικό μας χώρο διδασκόμαστε και το Photoshop και το Premiere και λύσεις οι οποίες τις θεωρούμε εργαλεία που βοηθούν στο να διαχειριζόμαστε καλύτερα την εικόνα που θέλουμε, είναι μόνο βοηθή μας, αλλά το τελικό μας αποτέλεσμα είναι διαχείριση. Βεβαίως, στην τελευταία διετία μπορούμε να πούμε ότι τα βήματα που κάναμε και επενδύσαμε είναι αρκετά και πολύ σημαντικά, αλλά από φέτος ξεκίνησε και η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων, φιλοσοφία, ανάλυση του σχεδίου, του χρώματος κτλ. Και άλλα μαθήματα, πρακτικά εργαστήρια σχεδίου χρώματος με εφαρμογές και όλα αυτά, βιντεοσκοπούνται και ο σπουδαστής έχει πλέον τη δυνατότητα
ακόμα και από το σπίτι του, να παρακολουθεί με τον κωδικό του, να μπαίνει μέσα και να παρακολουθεί τις βιντεοσκοπήσεις και να έρχεται σε επαφή με τον καθηγητή, να ζητάει κάποια επιπλέον επεξήγηση κτλ. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ, έτσι πέφτω μάτι μου πάνω στις σημειώσεις που έχω δεξιά στην οθόνη. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα, για τα καλά σου λόγια. Είναι μπροστά σας, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι η κοπέλα η οποία παρακολουθεί από Θεσσαλονίκη, Στέλλα Γεγούλη. Λέει, καλησπέρα. Προσωπικά θέλω να πω ότι η σχολή, ειδικά στο πρόγραμμα Fine Art που παρακολουθώ, είναι πολύ ανώτερη του προσδοκιών μου. Εξαιρετική δουλειά. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε να διευκολύνουμε τα άτομα τα οποία από απόσταση προσπαθούν να επιλύσουν το κενό που έχουν. Και έτσι επικοινωνούμε στις μέρες που έχουμε ορίσει ως τακτές με τους σπουδαστές της επαρχίας ή των κομποπόλεων της Ελλάδος και είμαστε σε επαφή μαζί τους, εκτός των ημερών που έρχονται και στη σχολή, αλλά παίρνουν εργασίες και αναλύονται μέσα από το Skype, όπως μιλάμε. Η πλατφόρμα είναι μια φετινή καλή πρόταση, η οποία έχει λύσει τα χέρια πλέον όλων των σπουδαστών, οι οποίοι όταν εργάζονται ή όταν δεν μπορούσαν να παρίστανται μέσα στις παραδόσεις των μαθημάτων, έχουν τη λύση να μπουν το απόγευμα, το βράδυ ή την άλλη εβδομάδα την ίδια και να παρακολουθήσουν το μάθημα της προοπτικής, του χρώματος, της ανάλυσης κτλ. Βιντεοσκοπημένο, της φιλοσοφίας, της εργασίας κτλ. Ανακοινώνονται όλα τα μαθήματα που έχουν θεωρητικό υπόβαθρο. Λειτουργούν μέσα από την πλατφόρμα. Η επαφή μας, η πρόσθετη επαφή μας με τα άτομα αυτά μετά την πλατφόρμα, όπου τους ρωτάμε πώς αν έχουν απορίες, δείχνουν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι, έως πολύ ικανοποιημένοι και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θα λέγαμε ότι πρωτοπορούμε κιόλας στο κομμάτι της διδασκαλίας, στον ελληνικό χώρο, όχι στο εξωτερικό. Αυτό ήταν κάτι παλαιό που γινόταν στην Αμερική 30-40 χρόνια πριν, αλλά εδώ δεν γινόταν και βεβαίως και γνωρίζετε καλά ότι όταν είσαι ένας ιδιωτικός χώρος και με δυνάμεις Οξφόρδης, είναι τιτάνιος ο αγώνας και θα λέγαμε καμιά φορά ότι είναι και εξοντωτικός για εκείνον ο οποίος πρέπει να έχει εξαιρετική δύναμη για να μπορεί να αντέχει δυσίωνες καταστάσεις και να έχει βάλει το στόχο του μπροστά και το αποτέλεσμα. Σε αυτά τα 25 χρόνια και όσους πιστεύουν ότι ήρθαν εύκολα, δεν ήρθαν καθόλου εύκολα. Ήρθαν με μεγάλο κόπο, με πολλή προσπάθεια και μεράκι από τον ομιλώντα αυτή τη στιγμή και με ικανότητα τους συνεργάτες που είχαν επιλεγεί να είναι κοντά μας, έχουν μπει προγραμματισμοί, υποδομές και ζητώ να ευχαριστώ πραγματικά από όλους όσοι αυτά τα χρόνια ήταν μαζί μας. Οι σπουδαστές, ανάλογα και αυτοί, όταν πραγματικά το αγαπούν, μπαίνουν σε αυτό το κλίμα και παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτό φαίνεται από τις δημοσιοποιήσεις τους, από τα αποτελέσματα κτλ. Στην 1η Δεκεμβρίου θα έχουμε στο Παλαιοφάλιρο, στο Φλίσβο, δηλαδή στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, μια έκθεση κάποιων τελειοφύτων που τελείωσαν μόλις το καλοκαίρι που πέρασε και έχουν μια έκθεση και θα μέσα από την επικοινωνία μας αυτή παρακαλούμε να έρθετε λίγο πιο κοντά μας και να προσέλθετε την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στην έκθεση
και να δείτε κάτι από τη δουλειά μας, να σας δούμε από κοντά, να μας δείτε και εσείς. Και συνεχίζουμε τώρα μες στην παρουσίαση να λέμε για όλους τους άλλους υπόλοιπους χώρους που υπάρχουν. Λοιπόν, ένα μεγάλο χώρο κατέχουν τα φροντιστήρια, όπου κάποιος λέει, δεν έχω πάει σε σχολή κτλ, αλλά πάω σε ένα φροντιστήριο. Πρέπει να πούμε ότι το φροντιστήριο κάνει μια συγκεκριμένη εργασία, προετοιμάζει δηλαδή υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε σχολές ή καλλοτεχνών ή αρχιτεκτονικής κτλ. Τα ίδια δηλαδή. Ή κάνει φάκελο για το εξωτερικό, κάνουν φάκελο για το εξωτερικό. Οπότε κάνουν σχέδιο, χρώμα κυρίως και αν χρειαστεί κάνουν ιστορία τέχνης κτλ. Πράγμα που και εμείς προετοιμάζουμε και κάνουμε την ίδια δουλειά, έχουμε ειδικό τμήμα, αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε, δεν είμαστε φροντιστήριο και δεν βγήκαμε ποτέ ως φροντιστήριο, απλώς έχουμε τμήμα γραμμικού σχεδίου, ελευθέρου σχεδίου, χρώματος κτλ. Για προετοιμασία. Αλλά υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι ειδικά φτιαγμένες για να κάνουν προετοιμασία. Τώρα, μερικοί συγχαίρουν ένα πράγμα. Ότι πάω στο φροντιστήριο να μάθω ζωγραφική. Στο φροντιστήριο δεν μάθαινε ζωγραφική. Το φροντιστήριο σε προετοιμάζει να μπεις στη σχολή που θα σου μάθει ζωγραφική. Άρα σε προετοιμάζει για την εξέταση που θα υποστείς για να μπεις μέσα. Τώρα, στη δική μας σχολή, στο δικό μας κομμάτι, στο κομμάτι του Fine Art, όπως γράφουμε, δεν θέλουμε να έχουν πάει φροντιστήρια αυτοί οι οποίοι θα προσέλθουν στο τμήμα. Θέλουμε μόνο να ξέρουν λίγο ελεύθερο σχέδιο και χρώμα. Λίγο. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη μας να τους αναλάβουμε και στα 4 χρόνια να έχουν μάθει αυτό που πρέπει να έχουν να μάθει και εμείς θα κάνουμε την επιλογή μας βέβαια σε ένα interview που θα έχουμε και θα μπορούμε να καταλάβουμε αν το άτομο έχει τα απαιτούμενα ή την αγάπη δηλαδή ή τη θέληση και την υπομονή κτλ. Για να μπορεί να προχωρήσει στο πρόγραμμα που δηλώνει ότι αγαπάει. Λοιπόν, άρα φροντιστήρια, για να επανέλθω, κάνουν συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο το σχέδιο, πρέπει να πούμε, δεν είναι ζωγραφική. Το σχέδιο είναι σχέδιο. Δεν εντάσσεται στη ζωγραφική, δεν είναι μέρος της ζωγραφικής. Είναι η βάση της ζωγραφικής όταν μπει χρώμα, δηλαδή η ζωγραφική αρχίζει εκεί που μπαίνει το χρώμα. Λοιπόν, τα φροντιστήρια κάνουν και λίγο χρώμα, γιατί και αυτό είναι μέσα στις εξετάσεις, αλλά λίγα πράγματα. Δεν κάνουν ζωγραφική. Τώρα, μερικοί χώροι που είναι γενικών, πώς να το πω τώρα, πολλοί χώροι. Κάνουν και λίγο μουσική, κάνουν καμιά φορά και λίγο ζωγραφική, κάνουν και λίγο απ' όλα. Απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να περάσουν μάλλον την ώρα τους λίγο και δεν πάνε για να μάθουν ένα πρόγραμμα. Αλλά προσπαθούν να πάρουν κάτι από το πρόγραμμα αυτό. Έτσι. Λίγο να περάσουν το χρόνο τους. Εργαστήρια. Πάω σε ένα εργαστήριο, λέει, και μαθαίνω ζωγραφική. Τώρα. Με συγχωρείτε, διαβάζω άλλο ένα, αλλά θα επανέλθω μετά από λίγο. Το εργαστήριο. Μικροί χώροι κυρίως, οι οποίοι μάλλον μπορούσε να τους πει κανείς οικογενειακούς, συνήθως απασχολούν ένα με το πολύ 4 άτομα, 3-4 άτομα, είναι το πολύ ας πούμε που χρησιμοποιούν, κάνουν αποσπασματικά κομμάτια από το πεδίο της ζωγραφικής και κατά περίπτωση, δηλαδή ανάλογα με το κοινό που έχουν, με την ηλικιακή κατηγορία, γιατί εκεί λόγω ότι είναι μικρή χώρη, πρέπει να οι πελάτες τους, ας το πούμε, οι σπουδαστές τους,
Συνήθως μαζεύονται όλοι μαζί. Δύσκολα μπορούν να γίνουν διάφορα γκρουπ, αλλά και αυτά, αν γίνουν, γίνονται και κάνουν συγκεκριμένα πράγματα που δεν ακολουθούν, δηλαδή, ένα οδηγό σπουδών ότι αρχίζουμε Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, και τελειώνουμε Ιούνιο και είναι ο πρώτος χρόνος και μετά είναι ο δεύτερος και μετά, ναι. Αλλά, λέει, κάνουμε ζωγραφική. Στείλουμε μια σύνθεση, τι κάνουμε, ένα πορτοκάλι, ένα μήλο, μια πρωτομή, ξέρω εγώ, και δουλεύουμε. Πιάνουμε έτσι το μολύβι, εντάξει, είναι κάτι και αυτό. Έτσι. Δεν είναι η ζωγραφική για επαγγελματικό στόχο, είναι η ζωγραφική για μια έτσι, ενασχόληση, για μια πρόοδο, μια εξέλιξη, αλλά δεν είναι η ζωγραφική, δεν είναι το βάθος, δεν έχει συνέχεια, δεν αρχίζει από το α και τελειώνει στο ω. Αρχίζει από ένα σημείο, πας σε ένα άλλο σημείο και αυτό, είναι, αυτό λέγεται εργαστία. Δεν, αυτοί οι χώροι, δηλαδή, δεν δικαιούνται να παρέχουν μία βεβαίωση η οποία είναι άξια για κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ενώ η κρατική σχολή παρέχει, η μόνη, προσέξτε, παρέχει πτυχίο, όλοι οι άλλοι χώροι παρέχουν κάτι ανάλογο του ύφους, της δομής τους κτλ. Που λέγεται βεβαίωση σπουδών. Και η δική μας σχολή παρέχει βεβαίωση σπουδών. Διπλώματα, πιστοποιήσεις, πτυχία, τα λένε άλλοι, ξέρω εγώ, πήρα το πτυχίο του οδείου μου, πήρα το πτυχίο από το, ξέρω εγώ, από το τάδε εργαστήριο, από το άλλο. Δεν υπάρχουν πτυχία. Πτυχία δίνουν μόνο τα πανεπιστήμια, όπως σας είπα. Και ο κάθε χώρος πιστοποιεί αυτό που το όνομά του φέρει. Δηλαδή το εργαστήριο μπορεί να δώσει μια βεβαίωση, ο κάθε υπογεγραμμένος διευθυντής του εργαστηρίου πιστοποιώ. Δίνω βεβαίωση ότι ο Νίκος και η Ελένη κάνανε 6 μήνες εδώ πέρα σχέδιο. Προσωπικά εμείς δίνουμε βεβαιώσεις μόνο στο πανεπιστημιακό επίπεδο, που είναι 4 χρόνια, δεν δίνουμε ούτε στο τρίτο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο πρώτο εννοείται. Πρέπει να έχεις τελειώσει σε εμάς για να πάρεις βεβαίωση, να έχεις περάσει όλα τα μαθήματα, να έχεις περάσει τις εξετάσεις και τότε παίρνεις από εμάς βεβαίωση με τις βαθμολογίες σου κτλ. Τώρα, ένα ερώτημα που δεχόμαστε και πρέπει να απαντηθεί, γιατί το έχω σημειωμένο, είναι εάν έχει αξιόλογη, άξια, ικανή ή όχι επαγγελματική αποκατάσταση. Έχω ξαναπαντήσει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Η ζωγραφική, η γλυπτική, η κεραμική και όλα αυτά και όλα τα που είναι τέχνες, εφαρμοσμένες τέχνες κτλ. Εκτός από την αξιολόγηση την οποία παίρνεις από τη σχολή σου, δεν είναι το κλειδί που οδηγεί στον παράδεισο. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, θα μπορούσε ο κάθε βοργίας τώρα να τα έχει καλά, γιατί είναι ένας άνθρωπος όχι πολύ έντιμος ή πολύ συμβιβασμένος με το κοινωνικό γίγνεσθε και να παρέχει σε όλους ένα καλό βαθμό. Η ιδιωτική σχολή είναι για να λέει άριστα, άριστα και άριστα και άριστα. Εξαιρετικό και εξαιρετικός. Ξέρουν οι σπουδαστές μου ότι δεν είμαι καθόλου αυτού του ύφους και τα καλύτερα λόγια μπορούν να τα λένε οι καθηγητές μου, όχι εγώ. Και έχω ξανατονίσει ότι δεν το κάνω για τον εξής απλό λόγο. Ότι το άριστα, το εύκολο άριστα είναι καταστροφή στην αγορά εργασίας. Είναι καταστροφή αν δεν αξίζει να είναι άριστα.
αυτό το άριστα που θα επιχειρήσεις να το δώσεις, θα γυρίσει απάνω σου γρήγορα και τότε ετοίμαζε να το κλείσεις. Προτιμώ ότι να περνάνε από σκληρό κόσκινο και επισημαίνω προς τους καθηγητές ότι να είστε αυστηρότατοι και να μην δίνετε ούτε άριστα, ούτε να χαϊδεύετε τα αυτιά. Τον αντίον, και το λέμε και στους σπουδαστές, προσέχετε να κρατάτε όσο χαμηλά μπορείτε το ανάστημά σας, δηλαδή όχι το ανάστημα της ή της φιλοδοξίας ή να κρατιέσαι καλά στα πόδια σου, δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά το ύψος, ούτε το προσδοκιό σου βεβαίως, αλλά το ύψος της μύτης σου. Μην προχωράς πάνω από αυτό που πραγματικά είσαι. Μη θέλεις να φαίνεσαι κάτι που δεν είσαι. Λοιπόν, αυτό άσε να το κρίνουν άλλοι. Μην το κρίνεις εσύ και μην κάνεις ότι είσαι, δίχως να είσαι. Και εγώ δεν θέλω να δείχνω σε κανένα σπουδαστή ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Πιο καλά να του πω ότι είναι κάτι λιγότερο και να το βάλω να προσπαθήσει για το παραπάνω από του να του χαϊδεύω τα αυτιά. Και ακούστε, όπως έχω πει σε όλους τους σπουδαστές που παραπονιούνται γιατί δεν λέω και τα καλύτερα λόγια, λέω, απαντώ ότι για μένα είναι το πιο εύκολο πράγμα να σας λέω καλά λόγια. Και αυτό θα αύξανε μάλιστα και τα εισοδήματα της σχολής πρόσκαιρα. Γιατί αργότερα θα ήταν η αιτία που θα κλείναμε. Νομίζω συμφωνούν όλοι και κανείς δεν θέλει να παίρνει κάτι που δεν αξίζει. Λοιπόν, αυτό τώρα και για τα εργαστήρια και τα φροντιστήρια. Τώρα, πολυχώρους, κάποια μουσεία κάνουν κάποια σεμινάρια, αλλά θέλω να πω κάτι. Και εμείς κάνουμε σεμινάρια. Και το κάνουμε να μας γνωρίσει ο κόσμος. Μιλάω έντιμα, δεν θέλω να κρύβομαι γιατί κάνουμε σεμινάρια. Θα κάνουμε σεμινάρια, να έρθει ο κόσμος να μας γνωρίσει, να δει τους χώρους μας, να πει ωραία τα λέει ή κακά τα λέει ή αδιάφορο με αφήνει, άλλο περίμενα, άλλο είδα ή αυτό περίμενα, αυτό είδα. Τέλος πάντων είναι μια αφορμή να μας γνωρίσει μέσα από ένα μάθημα 9, 10, 12 ώρων, γιατί η ζωγραφική δεν θέλει ούτε 9, ούτε 10 ώρες, θέλει 2.500 και 4.000 ώρες να καθίσεις να τη σπουδάσεις και να πεις, έτσι, άρα δεν έχεις προσδοκία να φέρεις τον Παύλο ή την Ελένη εδώ πέρα για 9 ώρες και να πάρεις 20 ευρώ, ας πούμε, για να πεις έλυσα το πρόβλημά μου. Το θέμα είναι να σε γνωρίσει και αν μπορεί να πει τον καλό λόγο, μιλάμε έντοιμα, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι που θέλεις για να μπορεί να κυκλοφορήσει το όνομά σου γύρω-γύρω. Από το φροντιστήριο, φίλοι και φίλε, δεν θα μάθεις ζωγραφική από το σεμινάριο. Από το σεμινάριο δεν θα μάθεις ζωγραφική. Γιατί μόλις σήμερα με ρωτήσανε, θα βγάλετε κανένα σεμινάριο. Και του λέω, φίλε μου, θέλεις να μάθεις ζωγραφική από το σεμινάριο. Ναι, είχατε κάτι καλές ευκαιρίες. Καλή ευκαιρία για σένα, δεν είναι για τη σχολή. Λοιπόν, η σχολή δεν προσδοκά να κάνει σεμινάρια για να μαζεύει άτομα που θα έρθουν μία φορά το χρόνο να κάνουν 3 ώρες μάθημα. Έτσι, η σχολή διδάσκει. Έτσι, διδάσκει είναι πρόγραμμα. Άρα, εμείς το πρόγραμμα θέλουμε. Ζητούνται σπουδαστές να κάνουν πρόγραμμα. Βέβαια, για εκείνους που δεν κάνουν πρόγραμμα πανεπιστημιακού επίπεδου, μπορούν να πάνε στο intermediate πρόγραμμα, το οποίο κάνει σχέδιο, χρώμα, θεωρία και γυμνό. Είναι 1 με 2 χρόνια, ανάλογα πόσο επιθυμεί ο καθένας, δεν θέλει να κάνει φιλοσοφίες και να διαβάζει και τα λοιπά, θέλει να κάνει ζωγραφική, έτσι, γιατί του αρέσει. Επίσης υπάρχει το κομμάτι της σχολής μας, το οποίο είναι το basic level, είναι το κομμάτι των αρχαρίων, οι οποίοι έρχονται να πάρουν τις πρώτες γνώσεις στη ζωγραφική. Τώρα, δεν θέλω να συζητήσω εάν κάποιος θα μάθει ζωγραφική στο σύλλογο γονέων τη σχολή, στο σύλλογο, ξέρω εγώ, Μυρτώ, Γενοβέφα και οι καλές σπουδές και η καλή πένα, ξέρω εγώ, κτλ. Εντάξει, υπάρχουν καλοί σύλλογοι, αλλά οι σύλλογοι
πρέπει να το καταλάβουμε. Οι σύλλογοι είναι, ενωνόμαστε εμείς που είμαστε κάτω από την ίδια σκέπη, με το ίδιο αντικείμενο και εργαζόμαστε υπέρ του αποτελέσματος που ήδη γνωρίζουμε. Δεν πιστεύω ότι ιδρύω ένα σύλλογο και λέω σύλλογος των κεραμιστών, ενώ δεν έχω πιάσει να κάνουμε κεραμική ποτέ μας. Έτσι. Είμαστε επαγγελματίες κεραμίστες, λόγω χάρη, και τότε κάνω ένα σύλλογο. Δεν πάω να μάθω στο σύλλογο. Τώρα, αν ο σύλλογος μια φορά θέλει να κάνει και μαθήματα κεραμικής, μπορεί να το κάνει. Αλλά εάν το αποφασίσει, λέω παράδειγμα, είπα αυτό, θα πρέπει να έχει εξοπλιστεί με υλικοτεχνική υποδομή, με καθηγητές κτλ. Να έχει το know-how, έτσι, εννοείται ότι το ξέρει, και να αφιερώσει ώρες και χρόνο για να το κάνει. Άρα, δεν προσδοκούμε από συλλόγους, από συλλόγους γονέων ή κηδεμόνων ή της τοπικής αγοράς, σύλλογος της οδού Αρτέμιδος, ξέρω εγώ κτλ. Ότι έγινε σύλλογος και ελάτε να μάθουμε ζωγραφική ή να μάθουμε χορό ή να μάθουμε αυτά. Αυτά είναι αποσπασματικές αντιλήψεις που τέλος πάντων δίνουν μια μικρή διέξοδο στο αδιέξοδο κάποιων ανθρώπων να έχουν κάποιες ώρες δημιουργικές, ας το πούμε έτσι, ή να έχουν κάποια παρέα. Άλλο λοιπόν μαθαίνω ζωγραφική και άλλο μαθαίνω κάτι από ζωγραφική, μιλώντας για το αντικείμενό μας. Τώρα, τι θα έπρεπε να είναι η ερώτηση ενός αυτή που δεχόμαστε συνέχεια. Θέλω να μάθω ζωγραφική, ναι, να τη μάθω καλά. Δεν μπόρεσα να μπω στη σχολή καλών τεχνών, τι άλλη λύση έχω. Λοιπόν, η απάντηση κανονικά είναι μία μόνη. Πας και ρωτάς σε όσους χώρους θέλεις, έτσι να μην σου πούμε πάλι για μια φορά ότι πού θα πας. Πας και ρωτάς. Αγαπητέ χώρε, μπορώ να δω το πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχεις. Για πόσα χρόνια το έχεις, τι διδάσκεις, δείξε μου το πρόγραμμα. Ευρίσκεσαι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Παιδείας, δεν ευρίσκεσαι. Αυτό που θα πάρω σε αποτέλεσμα είναι, έχει καμία σχέση με κάποιο φορέα ή ορίζεις εσύ τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις και πότε θα το κάνεις και αν θα το κάνεις κτλ. Κτλ. Μία θα μου κάνεις ομιλία, μία θα μου κάνεις γυμναστική, ξέρω τι θα μου κάνεις. Αλλά θέλω να μάθω ζωγραφική. Σε σένα, όταν τελειώσω, θα έχω μάθει όλη τη ζωγραφική από το Α μέχρι το Ω. Με ό,τι αυτό λέγεται ζωγραφική, με την ιστορία, φιλοσοφία, με τα αυτά, με το Photoshop, με το ένα, με το άλλο, με πειραματική μελέτη, με γνώση των νέων τεχνολογιών, με video art, με εγκαταστάσεις, με σουρεαλισμό, με νατουραλισμό, με από την αναγέννηση σήμερα. Θα μου τα έχεις μάθει αυτά. Πότε? Θέλω να τα δω γραμμένα. Πού? Σε ένα οδηγό σπουδών. Έχεις να μου το δώσεις. Ποια είναι τα δίδακτρα? Ποιοι διδάσκουνε? Θέλω το κύριο Κλουβιτέ βιογραφικά όλων των διδασκόντων και πες μου σε ποιες αίθουσες και πού θα τα κάνω όλα αυτά. Όταν αυτό απαντηθεί, καλώς, μπορείς να δοκιμάσεις. Πρέπει όμως να θέσεις σωστά και εσύ τα ερωτήματα και τις απαιτήσεις σου. Λοιπόν, γνωρίζοντας λοιπόν, σταχυολογώντας την ελληνική αγορά, αν το ζητούσες έτσι, υπήρχαν δύο μέρη που θα μπορούσες να πας. Η κρατική σχολή καλών τεχνών και εμείς. Καθαρά. Δίχως κόμπλεξ, δίχως να κομπιάσω. Δεν έχω να κάνω μαθήματα διοντολογίας τώρα, τι θα πει ο συνάδελφος που με ακούει, τώρα θα πρέπει να πω κανένα καλό λόγο για εκείνον, μην το κακολογήσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Εάν κάποιος άλλος έχει μια άλλη πρόταση, θα μπορούσε να κάνει την ζωγραφική, η οποία είναι γνωστή ως ζωγραφική. Δηλαδή, αν σήμερα ερχόταν ο Ραφαήλ, που ήταν 12 χρονών και έλεγε θέλω να μάθω ζωγραφική, σε ποια σχολή θα πήγαινα? Μία που κάνει εφηρμοσμένες τέχνες, θα πήγαινα ή θα πήγαινα σε μια σχολή που κάνει αυτό που λέγεται fine art, όπως το έχουν ονομάσει, και είναι ζωγραφική? Σίγουρα στο fine art θα πήγαινε που κάνει ζωγραφική, αν ήταν ο Ραφαήλ. Αν πηγαίναμε στους εμπρεσιονιστές, ένα συμπεριμπιστιονιστής, πού θα πήγαινε να έκανε ζωγραφική? Θα πήγαινε λόγω χάρη σε ένα κολέγιο που κάνει εφηρμοσμένο πρόγραμμα ή θα πήγαινε σε κάποιον που κάνει την
ζωγραφική όπως την κάνουμε εμείς. Αν δεν μπορούσε να πάει στην κρατική σχολή. Εννοείται, η κρατική σχολή τη βγάζουμε έξω, θα ήταν η πρώτη του επιλογή. Εάν δεν μπορούσε να πήγαινε εκεί, πού θα πήγαινε. Θα πήγαινε 100% σε εμάς. Άρα, ζωγραφική. Πρώτα η σχολή καλλιτεχνών, δεύτερον θα πήγαινε σε εμάς. Αυτό με κλειστά μάτια το λέω, δεν έχω να πω ότι μάλλον έτσι θα είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, συγγνώμη αν κουμπάστηκα κτλ. Αυτό είναι πολύ καθαρό ότι είναι έτσι. Γι' αυτό εξάλλου από χρόνια έχουμε όλη την προτίμηση μετά από τη σχολή καλών τεχνών, από όλη την ελληνική μεθόριο, έχουμε μαθητές από όλη την Ελλάδα σε αυτό το πεδίο, μόνο εμείς. Αυτό πιστεύω ότι είναι έτσι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να μάθει άλλα πράγματα, να μάθει πολύ μέσα, να μάθει λίγο ζωγραφική με computers, με άλλους τρόπους και να κάνει κάτι multimedia κτλ. Μπορεί να απευθυνθεί και σε κάποιο κολέγιο, σε άλλο χώρο και να κάνει κάτι που να μοιάζει με αυτό που λέγεται ζωγραφική. Διαβάζω και τη Μαρία Μαστρογιάννη εδώ πέρα, η οποία λέει: η πλατφόρμα είναι η απόλυτη απόδειξη ότι μια σχολή με αγάπη για το αντικείμενό της, σεβασμό για τους μαθητές της και κατανόηση για τις δυσκολίες χρόνου και απόστασης μπορεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να παράσχει την καλύτερη πιθανή διδασκαλία σε άτομα από οποιοδήποτε γωνιά του πλανήτη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Μαστρογιάννη, για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ και όσους άλλους παρακολουθούν, ότι χάνουν την ώρα τους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα ήθελα να κάνουν για να μας παρακολουθήσουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε και όλους όσοι μπαίνουν και παρακολουθούν τα βίντεο, τα οποία είδαμε έτσι με χαρά ότι και το προηγούμενο βίντεο ξεπέρασε τα 7.000 views, ενώ πήγε σε 15.500 άτομα. Αυτό μας χαροποιεί, γιατί είναι το 25ο που κάνουμε σήμερα και οπωσδήποτε η διείσδυσή μας γίνεται ακόμα βαθύτερη μέσα στην ελληνική κοινωνία και ευχόμαστε να πηγαίνουν όλα καλά και να φτιάξει και η ελληνική οικονομία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν όλοι όσοι θα ήθελαν να σπουδάσουν το κομμάτι των εικαστικών τεχνών που εμείς το αγαπάμε υπερβολικά. Εγώ μπορώ να πω προσωπικά ότι είναι η μεγαλύτερη αγάπη στη ζωή μου. Θυμάμαι ότι πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου είπαν με πίκρα ότι εσύ αυτό αγαπάς πιο πολύ από κάθε τι άλλο. Αυτό ίσως δεν είναι τόσο αληθινό. Αυτό όμως που το κάνω από τα 3,5 μου χρόνια ανελιπώς είναι κάτι που το αγαπώ σίγουρα πάρα πολύ και καμιά φορά χρειάζεται και η λόξα, η τρέλα ενός ανθρώπου που είναι αφιερωμένο σε ένα-δύο κομμάτι και εύχομαι να έχω υγεία για όσα χρόνια μπορώ ακόμα περισσότερο ώστε να μπορώ να δώσω αυτά τα οποία έχω στο μυαλό μου εποφελία πιστεύω και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να αποσπάσουν κάποια κομμάτια. Γενικά, μια και μου δίνεται αυτό το μικρόφωνο που λένε θα ήθελα να απαντήσω σε ένα ερώτημα που με πίκρανε ίσως αυτές τις μέρες. Γράψαμε ότι υπάρχει δυνατότητα η απόφοιτη μας, επειδή τώρα που ήμουν στο καρουσέλ του Λούβρου που εξέθεσα, το καλοκαίρι και είχα συνομιλία με το Κομισάριο, μου είπε τις προϋποθέσεις που μπορούσα να εντάξω άτομα στο σαλόν των Ανεξαρτήτων, στο Παρίσι, και μου είπε ότι προϋποθέσεις θα πρέπει να υπήρχαν και το είπα μέσα σε μια συγκέντρωσή μας στους σπουδαστές. Οπότε κατά κάποιο τρόπο κάποιοι ίσως το εξέλαβαν, άλλοι καλά και άλλοι ότι έπεσε η φάκα να τους δελεάσω για να κάνουν σπουδές. Αν κάποιος το πήρε έτσι, θα παρακαλούσα να με ξέρουν ότι αυτοί που με ξέρουν δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ότι να πιάσω κάποιον, να τον στριμώξω κάποιο κάτω από ένα ιδεολογικό κομμάτι για να του πουλήσω ένα κομμάτι σπουδής.
θα ήταν πολύ προσβλητικό για μένα τον ίδιο αν επιχειρούσα κάτι τέτοιο. Είπα και εδώ ότι αν θα γίνει κάποιος μέλος του σαλόν των ανεξαρτήτων στο Παρίσι, ο οποίος φορέας οδήγησε και μένα στο Λούβρο δύο φορές τώρα, δεν είναι ένας φορέας όπως ένας σύλλογος, ας πούμε, στο Παλαιοφάλιρο, στη Νέα Σμύρνη. Ένας φορέας ιδρυθεί το 1884 από τους εμπρεσιονιστές κυρίως και τους μετεμπρεσιονιστές και από τότε έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ όλου του κόσμου, όπου στεγάζει πάνω 5.500 μέλη αυτή τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο. Οπότε εμένα μου δίνει το δικαίωμα μόνο να εισηγηθώ σε κάποιον που θα έβλεπα ότι είναι ταλαντούχος, την είσοδό του για τριετή εξέταση, όπως πέρασα και εγώ, για να γίνει μέλος. Μα το σαλόν θα αποφασίσει αν θα γίνει μέλος, όχι εγώ. Αυτό είναι καθαρό. Δεν είμαι εγώ που θα τον γράψω και του δώσω κανένα χαρτί ότι έγινες μέλος του σαλόν. Εγώ την αίτηση έχω δικαίωμα μόνο να κάνω στο άτομο που θα πιστέψω ότι αγαπάει την ζωγραφική. Γι' αυτό είπα εξεντάξει, όσοι θέλετε, ελάτε να με βρείτε, να πέσετε σε άλλο ρυθμό παρακολούθηση με σχολή, εάν θέλετε εγώ να σας κάνω την αίτηση. Λοιπόν, εννοείται ότι οι πολύ καλοί σπουδαστές μόνο θα τύχουν του προνομίου να τύχουν μιας αίτησης για να διεκδικήσουν θέση στο σαλόν. Εγώ δεν καταστρέφω την υπογραφή μου για να όποιος τελειώνει να του κάνω μία. Δηλαδή, εκτός από την καλή ζωγραφική, θα πρέπει να μου αρέσει και ως άνθρωπος. Να είναι χαμηλών τόνων, ευγενής, να είναι καλλιτέχνης, να είναι φιλόσοφος. Αυτές είναι οι προδιαγραφές που θα ήθελα να εμπνέει πρώτα όλο το κοινό από την εμφάνισή του και μόνο και όχι μόνο τη ζωγραφική του. Δηλαδή είναι σημεία αιχμής για μένα. Λοιπόν, αν αυτά κάποιος δεν τα έχει απόφυτος και θεωρεί ότι είναι καλός, εγώ δεν θα δεχθώ να του κάνω μόνο για την καλή ζωγραφική του. Θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι ένα άτομο υψηλών προδιαγραφών, δεν είναι ταγμένος μόνο να παράγει δημιουργία, αλλά να παράγει και ήθος και διοντολογία και στόχους υψηλούς και διαμαρτυρία προς όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Είναι δημοσιογράφος με εικόνα. Άρα πρέπει να έχει υψηλή αισθητική, καλό IQ, να είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, να είναι έξυπνος διαχειριστής ιδεών, που να μπορεί μέσα από τις ιδέες του, αλλά και την προσωπικότητά του κυρίως, να μπορεί να αλλάξει καμιά φορά και την κοινωνία, αν χρειαστεί. Ένα τέτοιο άτομο σίγουρα θα το βοηθούσα. Άτομο ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να τη γράψει καλά ένα μήλο, δεν μου λέει τίποτα. Είναι ένας δεξιοτέχνης και τίποτα παραπάνω. Ή ότι πιάνει το χέρι του να έχει μια λύση εικαστική. Πρέπει, όπως είπε και ο Μπρετόν, ο πρώτος στους σουρεαλιστές, ο πρώτος πίνακας ο οποίος θέλω να μπορείτε να φτιάξετε, είναι ο εαυτός σας. Και οι άλλοι κατάλαβαν ότι θα κάναν προσωπογραφία. Αυτός όμως εννοούσε ότι θέλω ο πρώτος πίνακας να είναι η προσπάθεια ανέλυξης του εαυτού σας σε κάθε επίπεδο. Τότε αξίζει να είστε σουρεαλιστές. Αυτό θα μπορούσα να απαντήσω και εγώ, ότι το άτομο το εκείνο το οποίο θα μπορούσε να υπερβεί τον καθημερινό μέσο άνθρωπο και να είναι καλλιτέχνης και να γνωρίζει πολύ καλά όλα τα περί τέχνης, εικαστικής τέχνης, και να είναι καλά σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και να έχει εκείνη την αγωγή η οποία θα μπορούσε να είναι υψηλά στη λίστα των προσδοκιών των θεατών, τότε αυτός θα μπορούσε να τύχαινε να έχει την αίτηση από εμένα. Ας πήγαινε την πάρει από άλλο καλλιτέχνη που είναι μέλος του σαλόν. Δεν έχει κι άλλες λίστες. Δεν είμαι και ο μοναδικός στον πλανήτη που έχω αυτό το δικαίωμα. Το έχουν και 5.500 άνθρωποι ακόμα. Αλλά εγώ προσωπικά για τη σχολή που διοικώ αυτή τη στιγμή και διδάσκω, θα ήθελα ένα τέτοιο άτομο με τη μόλι μου τη χαρά να μπορώ να του δώσω μια περαιτέρω διέξοδο. Δεν έχω νομίζω παραπάνω να πω. Νομίζω ότι όλες οι περιπτώσεις
που υπάρχει διδασκαλία, τις έχουμε αναλύσει, ανακεφαλαιώνω κατά κρίση μου, κατά υποκειμενική μου κρίση, με όλο το λάθος που μπορεί να περιέχει, είναι η σχολή καλών τεχνών, εμείς στη δεύτερη θέση πολύ καθαρά, κολέγια και τα λοιπά, ότι υπάρχουν, κάνουν εφηρμοσμένη τέχνη, οπότε δεν τα αξιολογώ ότι είναι στο δικό μας επίπεδο, και από εκεί πέρα φροντιστήρια κάνουν συγκεκριμένη ύλη, σχέδιο και όχι ζωγραφική και λίγο χρώμα, οπότε είναι αποσπασματική μελέτη και όχι ζωγραφική, δεν είναι πρόγραμμα. Εργαστήρια, περιστασιακή ακόμα περίπτωση ζωγραφικής μεν, αλλά όχι ολοκληρωμένου προγράμματος, άρα και αυτό πάσχει πάρα πολύ. Και βεβαίως δεν έχω να πω κάτι ίδιο, ακόμα δηλαδή λιγότερα καλά λόγια θα είχα να πω για συλλόγους, εργαστήρια κτλ, πνευματικά κέντρα, που είναι χώροι για να περνάει η ώρα, κατά τη δική μου άποψη. Βεβαίως ότι κάποιος μπορεί να μάθει και μερικά πράγματα καλά και, πολύ, και κάπως καλά, αλλά ποτέ πολύ καλά. Εξαρτάται, γιατί όταν ένας με στο μηδέν έχει αρκετό πεδίο να μάθει. Τι γίνεται άμα έχει φτάσει κάπως στη μέση. Θα μπορεί σε ένα πνευματικό κέντρο, σε ένα σύλλογο να πάει, ας πούμε ότι έφτασε στη μέση λίγο παραπάνω. Όχι, ποτέ. Και πρέπει να απευθυνθεί σε μια σχολή που έχει προγράμματα και από τη μέση και πάνω. Εάν για κάποιους έγινε καυστικός, αλλά αυτός είναι βοργίες, λίγο ασυμβίβαστος, λίγο αληθινός, λίγο πραγματιστής, δεν πετάω στα σύννεφα. Δεν έχω παντού φίλους, αλλά λίγο με ενδιαφέρει. Προτιμώ να πηγαίνω καλά με τον εαυτό μου, παρά να με αγαπάει όλη η κοινωνία. Αυτοί που με ξέρουν, μπορεί κάποιοι να με συμπαθούν, κάποιοι να με αγαπούν κιόλας. Αλλά με ενδιαφέρει πιο πολύ να είμαι έντιμος με τον απέναντί μου, να μπορώ να τον κοιτάω στα μάτια και να αγαπάω τον εαυτό μου, όχι για από ναρκισισμό, γιατί σήμερα ήμουν αληθινός, πραγματικός και δεν ξεγέλασα κάποιον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είχα κοντά μου για μία περίπου ώρα. Σήμερα ήταν λίγο μακριά η εκπομπή, αλλά λύσαμε ένα θέμα το οποίο, για να πω αλήθεια, ήμουν σε δίλημα αν θα έπρεπε να κάνω χρήση της εικόνας που κάθεται ο άλλος απέναντί μου και πρέπει να του μιλήσω κυρίως για μας. Αλλά ξέρετε, και αυτή η κατάσταση ότι να μιλήσω για μας δεν ήρθε ξαφνικά εχθές επειδή την αγόρασα από κάπου. Είναι μια δουλειά 25 ετών πραγματικά και άλλων 25 υποδομών. Λοιπόν, οπότε αξίζει να μου χαρίσετε και εμένα μία ώρα για να μιλήσουμε για αυτό το οποίο αφορά εσάς πρώτα και εμάς ίσως δεύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα και την άλλη Παρασκευή πάλι μαζί 9:30 ώρα. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.